καλύτερα όλα μεγάλα. Σήμερα συγκινήθηκα πάρα πολύ, δεν ξέρω αν είναι εδώ, αλλά συγκινήθηκα πάρα πολύ που θυμήθηκα και ήταν σαν να λειτουργούσα με μια ωραία και μικρά και αθώα ψυχή, τον Προκόπιο Δημήτρη, ο οποίος έφυγε από αυτή τη ζωή, και θυμάμαι τα λόγια του, θυμάμαι όλα αυτά που μου έλεγε. Ένα παιδί πολύ χαρισματικό, αλλά και πολύ Άγιο, μάρτυρας, και βρίσκεται μεταξύ των μαρτύρων της Εκκλησίας μας, το οποίο το έζησα από την πρώτη μέρα της ασθένειάς του μέχρι και την τελευταία του. Ο Θεός όχι να το αναπαύει, αλλά και την κάθε ψυχή που φεύγει, ο Θεός όχι να το αναπαύει, αλλά αυτός που βρίσκεται ψηλά στον ουρανό, ας βλέπει και ας σκεπάζει και εμένα και όσους το μνημονεύουν και το θυμούνται μέχρι και σήμερα. Σήμερα εορτάζει το Αγίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου και πάντοτε τον θυμάμαι αυτή την ημέρα. Ένα παιδί το οποίο όταν εκοιμήθηκε στο νοσοκομείο, τα σεντόνια του, ενώ είχαν οι πληγές και η σάρκα ενωθεί με τα σεντόνια ευωδίαζαν και ευωδίαζε και όλος ο θάλαμος. Με αξίωσε ο Θεός να κοινωνήσουμε όλοι παρέα μαζί, όλη η οικογένεια και εγώ μαζί με την οικογένειά τους, και ήταν μια συγκινητική στιγμή. Και για να σας πω για αυτό το παιδί μόνο μια λέξη, ότι του είχα δώσει ένα σταυρό και επειδή ήθελε φαίνεται να ακολουθήσει και αυτό την ιεροσύνη και να σταυρώνει, υπήρχαν άνθρωποι στο νοσοκομείο, στο ογκολογικό, στον Πέδων, όπου άνθρωποι που πήγαιναν μέσα, νοσηλεύτριες και αδιάφοροι άλλοι άνθρωποι, και κρατούσε αυτό το σταυρό και σταύρωνε τον κόσμο. Μία εξ αυτών δεν έκανε παιδιά και παρόλο που ήταν με τις πληγές, με τα αίματα, είχε όμως μέσα του συνέχεια την αδιάλειπτη προσευχή. Μικρό παιδάκι, μην νομίζετε, 11-12 χρονών, δεν ήταν περισσότερο, και σταύρωσε την νοσηλεύτρια αυτή, η οποία δεν έκανε παιδιά, τη σταύρωσε στην κοιλιά της και της είπε: «Θα κάνεις παιδιά», της λέει. Επήρε την ευχή μου και αφού τη σταύρωσε, της λέει: «Θα κάνεις παιδί». Και η γυναίκα αυτή μετά από λίγο έμεινε έγκυος, που ήταν αδύνατο να μείνει έγκυος. Φανταστείτε, ο Θεός επιλέγει και η Θεία Χάρης πάει εκεί όπου θέλει. Δεν μπορούμε εμείς να την εγκλωβίσουμε και να πούμε ότι είναι μόνο στους παπάδες και στους δεσποτάδες. Αυτό κανένας δεν μπορεί να το κάνει. Η μητέρα του είναι. Αυτός είναι ο σταυρός που του είχα δώσει. Ένας απλός σταυρός, και σταύρωσε με αυτό το σταυρό στο νοσοκομείο, στο ογκολογικό τμήμα, ένα πολύ χαρισματικό παιδί, ένα παιδί που έλαμπε ως το φως. Πιστεύω, και όπως είπα και στην κηδεία που γινόταν στην εξώδιο ακολουθία, ότι όταν καμιά φορά ανοιχτεί και δούμε αυτό το οποίο έχει μέσα ο τάφος, τότε θα θριαμβεύσει για άλλη μία ακόμα φορά η Εκκλησία. Γιατί πόσα Άγια παιδιά υπάρχουν που βρίσκονται μέσα στο χώμα, αλλά που η ψυχή τους είναι πάρα πολύ ψηλά στον ουρανό. Όσα αφορά για τον Προκόπιο και για τον Νεκτάριο, δύο πολύ χαρισματικά παιδιά, τα οποία τα έζησα και μπορώ να πω δεν ήμουν ο πνευματικός τους, ήμουν το πνευματοπαίδι τους, γιατί άκουγα πολύ δυνατά λόγια από αυτά τα παιδιά και έβλεπα την αθωότητα της καρδίας τους, το σώματός τους, και μου έλεγε μια μέρα ο Προκόπης, όταν είμαστε οι δυο μας, και μου έλεγε: «Ξέρεις τι θα ήθελα?» Λέω: «Τι θα ήθελες, Προκόπη?» «Να σε δω να λειτουργείς και να πετάς». «Α, δεν μπορώ να πετάξω». «Εσύ, γιατί δεν έχω, έχω αμαρτίες». «Ενώ εσύ», λέω, «δεν έχεις αμαρτίες και εσύ πετάς κάθε λίγο και λιγάκι». Μου έλεγε πάρα πολλά πράγματα που τα έχω μέσα στο μυαλό μου, μόνο μέσα στο μυαλό μου, και εύχομαι η χάρη του Θεού και η χάρη όλων αυτών των Αγίων, αλλά και των δικών μας ανθρώπων που φεύγουν από αυτή τη ζωή, να χαίρονται, να υμνούν το Θεό και να κερδίζουν τον Παράδεισο. Γιατί αυτό έχει σημασία, αγαπητοί μου χριστιανοί. Να κερδίσουμε τον Παράδεισο, να κάνουμε τα της ζωής μας, αλλά να προσέχουμε τι σημαίνει Θεός, τι σημαίνει πίστη, όχι διαλόγια, αλλά διέργων. Αυτό έχει σημασία.
Και όταν έχεις καρδία καθαρά, πνεύμα συντετριμένο και ταπεινωμένο, τότε όλα μπορεί να τα κάνεις. Γι' αυτό και πολλές φορές σας λέγω ότι εμείς που είμαστε λειτουργοί στο Άγιο Θυσιαστήριο και λειτουργούμε και πιάνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, αυτό που μου έλεγαν τα μικρά παιδιά, μείνε καθαρός Πάτερ έως τέλος της ζωής σου για να μπορέσεις να χτυπήσεις την πόρτα του Θεού. Όταν αγαπητοί μου χριστιανοί, εμείς δεν είμαστε καθαροί στην ψυχή και στο σώμα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί ένας άνθρωπος, γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε. Όμως η πόρτα του Θεού θα την ανοίξει αν ο ίδιος κρίνει πρώτα εμάς το τι κάναμε σε αυτή τη ζωή, το πώς λειτουργούσαμε, πώς λειτουργούμε, αλλά και όλοι εσείς οι λαϊκοί που είναι πολύ πιο εύκολο να μπείτε στον Παράδεισο από εμάς που είμαστε λειτουργοί του Υψίστου. Γιατί έχουμε τεράστια και μεγάλη ευθύνη το να λειτουργείς στην Αγία Τράπεζα. Πρέπει να είσαι καθαρός, αγνός, ως περιστερά, για να μπορεί να δεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, όπως το έβλεπε ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης, ο Άγιος Αμφιλόγιος, ο μακρύς ο Άγιος Νεκτάριος, που λειτουργούσαν όλοι με τους Αγίους και τους Αγγέλους της Εκκλησίας μας. Δόξα τω Θεώ, πιστεύω ότι στο Ιερό των Αγίων Ισιδώρων, παρόλο που δεν έχω αυτά τα καθαρά μάτια να δω αυτά τα οποία πιθανόν να συμβαίνουν, όχι πιθανόν, σίγουρα συμβαίνουν, όμως ένα πράγμα διακρίνω. Την πλούσια ευλογία του Θεού μέσα σε αυτό το μαυρισμένο, αλλά το όμορφο και θεοβάδιστο σπήλαιο των Αγίων Ισιδώρων με τους πάμπολους Αγίους που πέρασαν και τα παιδιά τα οποία έφυγαν από αυτή τη ζωή, έχισαν το σώμα τους, έχισαν το αίμα τους και μαρτύρησαν στις δύσκολες αυτές ημέρες, αλλά και στις δύσκολες ασθένειες, τις οποίες η ασθένεια αυτή κατέβαλε το σώμα τους, ούτως ώστε να το αγιάσει και να το καθαγιάσει η κάθε ασθένεια και να οδηγήσει όλα αυτά τα παιδιά στον Παράδεισο, στο δικό τους πατέρα και στη δικιά τους μητέρα, στην ουράνια μητέρα, στη μητέρα τη Μάνα Παναγιά. Χρόνια πολλά σε όλους σας, ευλογία Κυρίου να έχετε, ο Θεός μαζί σας και ας προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, να ζήσουμε πάλι στην Εκκλησία μας όλα αυτά τα θαυμαστά τα οποία θα μας δώσει ο Θεός. Ποιος άνθρωπος δεν θέλει να γίνεται καλά? Ποιος άνθρωπος δεν επιθυμεί να γίνεται καλά? Ποιος άνθρωπος δεν ακούει κάπου ότι υπάρχει ένα φως, ένα φανάρι και να μην τρέχει? Είναι ωραίο να τρέχεις με το λαό, αγαπητοί μου χριστιανοί. Είναι ωραίο να τρέχεις με όλους τους ανθρώπους που μας διδάσκει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και ο Ψαλμωδός τι λέει? Μη πεποίθατε επάρχοντας επιούς ανθρώπων Ιησού καεύσε σωτηρία. Μην το ξεχνάτε αυτό ποτέ, γιατί όταν ξεφεύγω λίγο ή πολύ Μαρία, εκείνη τη στιγμή κάθομαι κάποια στιγμή και αν μπορέσω να κοιτάξω με το βλέμμα μου τον ουρανό για να πω στον εαυτό μου, Πάτερ Δημήτριε, μη πεποίθατε επάρχοντας επιούς ανθρώπων Ιησού καίστην σωτηρία. Και το άλλο που λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, που από μικρό παιδάκι μου το έμαθε ο πνευματικός μου, δύο πράγματα μου έμαθε και τα διατηρώ μέχρι σήμερα. Αμόρφωτος είμαι, δεν έχω τη μόρφωση ούτε να διδάσκω ούτε τίποτα, αλλά μου έλεγε, Κύριε φύλατε με από συκοφαντίας ανθρώπων, διότι εφοβήθης φόδραν. Και όπως ήταν η μπλούζα του, μου έλεγε, Κύριε φύλατε με από συκοφαντίες ανθρώπων, διότι εφοβήθης φόδρα. Διότι μέσα από αυτές τις συκοφαντίες που έχει ο καθένας μας, από τους γειτόνους μας, από τους δικούς μας ανθρώπους, μέσα από αυτά έρχεται η ζήλια, ο φθόνος και όλα τα κακά πράγματα τα οποία υπάρχουν και γίνονται σε αυτή τη ζωή. Από αρχαιοτά των χρόνων, από τότε που ξεκίνησε η ζωή στη γη, από τότε υπάρχουν αυτά και αυτά τα βλέπουμε από την Αγία Γραφή, συνεχίζονται στην Καινή Διαθήκη και συνεχίζεται και στη δικιά μας τη ζωή. Όμως τι να κάνουμε, παλεύουμε για να μπορούμε να τα αντικρούμε όλα αυτά
και παλεύουμε για να ζούμε και να παρακαλούμε τον Θεό να τα εξαφανίζει από μπροστά μας, από μέσα μας. Ένας από αυτούς που τα εξαφανίζει είναι ο Τίμιος μας Σταυρός. Η χαρά μας, η αγάπη μας, το χαμόγελό μας, όλη η ουσία ειρήνη σε αναζήτησα 3-4 ημέρες και λέω πού είναι η ειρήνη μου, πού είναι η ειρήνη μου. Βλέπετε, είμαστε μια οικογένεια. Βλέπω, ακούω πρωί-πρωί τη Φευρωνία, τσιπ-τσιπ-τσιπ-τσιπ, λέω τι είμαι αυτό, προσεύχεται η καημένη. Η πρώτη τον πρώτη να έρχεται στην εκκλησία, σήμερα μου κρατάει και τη γερόντισσα τη Μακαρία, την Αγία αυτή, την Αγία και την πνευματική μου μητέρα, την οποία έζησα από πολύ αυτό και λέω να, εδώ είναι και η γερόντισσα σήμερα, εδώ είναι και ο Άγιος Εφραίμ, εδώ είναι και ο Προκόπης, εδώ είναι και ο Άγιος Ισίδωρος, η Άγια Ισίδωρη, εδώ είμαστε όλοι παρέα μαζί, ουρανός και γη. Και έτσι ενώνεται η Εκκλησία μας με τον ουρανό και τη γη. Και έτσι λοιπόν αναζητάω πολλές φορές τους ανθρώπους. Λέω «Ποπ, μου λείπει σήμερα η ειρήνη, έχει να έρθει 3-4 μέρες, 5 μέρες, τι να γίνεται, μου λείπει ο ένας, μου λείπει ο άλλος». Αυτή είναι η οικογένεια των Αγίων Ισιδώρων στο λόφο του Λυκαβητού. Καλώς ήρθατε, καλή σας ημέρα, καλά να είστε, καλά να περνάτε, με το καλό να βλεπόμαστε συνέχεια. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.